Φίλες και φίλοι, πολύ καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην εκπομπή Όλο στο Φως και στο Web Radio Πατρίδα. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Χολίδη Κωνσταντίνο, υποψήφιο βουλευτή νομού Καβάλας με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Θέμα: τέσσερα πολιτικά ανδρίκελα Καβάλας στον πολίτη. Είναι ο τίτλος της απόψινής μας εκπομπής και έχουμε τη χαρά και την τιμή όλα αυτά να μας τα αναλύσει ο κύριος Χολίδης Κωνσταντίνος, που έχουμε στην άλλη της γραμμής μας. Κύριε Χολίδη, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχουμε υποσχεθεί στους ακροατές και ακροατές μας. Καλησπέρα κύριε Μορφίδη, από την όμορφη και ηλιόλουστη Καβάλα. Είπατε ότι το θέμα, ναι, εγώ επέλεξα αυτό το θέμα. Τέσσερα πολιτικά ανδρίκελα Καβάλα στον πολίτη. Πολιτικά ανδρίκελα είναι αυτά τα τέσσερα πρόσωπα που βλέπουμε στην φωτογραφία μας. Καβάλα στον πολίτη, γιατί έχουν εκλεγεί και οι τέσσερις από την εκλογική περιφέρεια του νομού Καβάλας, με 144.000 εγγεγραμμένους στα ψηφοδέλτια. Πολιτικά ανδρίκελα, θα πω, διάλεξα αυτή τη λέξη ανδρίκελα, γιατί αν ανοίξει κάποιος το λεξικό, θα δει ότι η λέξη ανδρίκελο είναι ένα ομοίωμα ενός ανθρώπου. Αλλά μεταφορικά σημαίνει και ο άνθρωπος χωρίς θέληση, του οποίου η δραστηριότητα κατευθύνεται από κάποιον άλλον. Αυτοί και οι τέσσερις άνθρωποι, εγώ θα τους χαρακτηρίσω χωρίς θέληση, και ότι η δραστηριότητά τους κατευθύνεται από κάποιους άλλους. Και με τη λέξη ανδρίκελα έχω βρει και ένα ποίημα του Κώστα του Καριωτάκη από την Πρέβεζα, που λέει: «Από χαρτί πλασμένα και από δισταγμό, ανδρίκελα στη μοίρα στα δυο τυφλά χέρια, χορεύουμε, δεχόμαστε τον εμπεγμό, άτονα κοιτώντας παθητικά τα αστέρια». Έτσι οι Έλληνες πολίτες τώρα κοιτάνε άτονα, παθητικά τα αστέρια. Με την ατολμία και με την μη θέληση αυτών των τεσσάρων ανθρώπων να μιλήσουν για τις περιουσίες του έθνους των Ελλήνων, κύριε Μορφίδη. Ναι, βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια από τότε που καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, κύριο Χολίδη, να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με όλη αυτή την κατάσταση που υφίσταται, πόσο μάλλον στη χώρα μας, και μια κατάσταση η οποία δεν λέει να μπει σε μια σωστή σειρά. Καθημερινά προβλήματα, καθημερινά λοιπόν υποσχέσεις και μόνο υποσχέσεις, και φτάνουμε σε πολλές φορές και σε ακραίες από μεριά τους ενέργειες να κάνουν, και τα οποία πραγματικά δεν είναι ότι καλύτερο. Πολύ σωστά, υποσχέσεις. Και πάμε λίγο να αναφερθούμε ένα-ένα σε αυτά τα τέσσερα πρόσωπα. Καταρχήν διάλεξα να μιλήσω για αυτά τα τέσσερα πρόσωπα, τα οποία τα έχω συναντήσει κατηδίαν στο νομό Καβάλα, στην εκλογική μου περιφέρεια, προσωπικά, και θα σας πω τι συνέβη με τον καθέναν ξεχωριστά. Mm-hmm. Καταρχήν τους θεωρώ αντίπαλους μου, είναι πολιτικοί μου αντίπολοι. Εγώ ανεβαίνω υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί οι Ελλήνων Συνέλευσης μόνο ανεβαίνουν, αυτοί μόνο κατεβαίνουν. Το ποστό της Νέα Δημοκρατία, σαν και η τελευταία δημοσκόπηση τον τέλη Μαρτίου, τη βγάλανε ότι είναι κοντά στο 30%, λέει, αν γινόταν εκλογές αύριο, το 30, οι 3 στους 10, λέει, θα ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία. Και οι 2,1 στους 10 θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λέει η δημοσκόπηση. Για μένα το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτω από 23%, είναι σε ελεύθερη πτώση. Σε ελεύθερη πτώση, και όπου να είναι, θα ακουστεί ένα μεγάλο ντούκου, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νοείται πλέον Έλληνας πολίτης να ψηφίσει αυτά εδώ πέρα τα πολιτικά ανδρίκελα που δεν έχουν βούληση να μιλήσουν για τις περιουσίες του έθνους, όπως είπα. Ας πάρουμε πρώτα τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, είμαι τώρα στο site του Υπουργείου Εσωτερικών με τα εκλογικά mm-hmm. τους αποτελέσματα. Πήρε 13.269 ψήφους ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ο κύριος Πασχαλίδης Ιωάννης, ο δεύτερος, ο κάτω δηλαδή, ο Ασπρομάλης, 11.931 σταυρούς. Και ο κύριος Λαζαρίδης Μακάριος, 10.973, πάνω δεξιά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι, όπως ξέρουμε, Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και θα πω το εξής. Προκαλώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο να βγούμε στην οθόνη, στην τηλεόραση, εδώ σε ένα τοπικό κανάλι στην Καβάλα, στο Center ή στο ένα Channel και στο ραδιοφωνικό σταθμό ακόμα, όπου θέλει. Όπου θέλετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, σας προκαλώ με τα όπλα σας, μια που είστε και εσείς Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εσείς με τα Ραφάλ και τις φρεγάτες, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εγώ με τα οικονομικά όπλα που μας έδωσε απλόχερα ο Έλληνας Αρτέμις Όρας. Οι περιουσίες
του έθνους είναι τα 600 δις που είναι στον κρατικό προϋπολογισμό, είναι τα ελληνικά καταπιστεύματα στην Παγκόσμια Τράπεζα, τα οποία κάνουν χρήση αυτά τα πολιτικά ανδρίκελα με τα SDR, τα Special Drawing Rights, ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα, όποτε είναι μια δόση του Δουνουτού να ξοφληθεί και δεν έχουν χρήματα του Υπουργείου Οικονομικών, τραβάνε από τα καταπιστεύματα. Και η τρίτη περιουσία είναι οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, τις οποίες ο Αρτέμις Όρας έχει 28, τις πέρασε κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχει τη σφραγίδα της γαλλικής πρεσβείας και είναι πιστοποιημένες οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Αυτά τα πολιτικά αντρίκελα δεν μιλάνε. Έτσι, έχοντας κάθε υποψήφιος βουλευτής, κύριε Μορφίδη, τα όπλα, θα πω, τα πυρηνικά όπλα που μας έδωσε ο Αρτέμις Όρας για να πολεμήσουμε αυτά τα πολιτικά ανδρίκελα, μπορούμε να τα διαλύσουμε σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή. Δηλαδή, αν βγει ένας υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης με έναν από αυτούς, θα τους διαλύσει στην οθόνη, θα τους διαλύσει. Αυτοί έχουν σφεντόνες και εμείς έχουμε πυρηνικά όπλα, κύριε Μορφίδη, γιατί ο Αρτέμις Όρας τα παρουσίασε όλα πιστοποιημένα, ενημέρωσε την εισαγγελία του Αριουπάγου, τον πρόεδρο του Αριουπάγου, κέρδισε τις τρεις δικαστικές αποφάσεις για τα 600 δις και αυτοί ακόμα κάθονται και κοιτάνε τα 600 στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα βλέπετε? Και οι τρεις κοιτάνε αριστερά. Όχι, από τη μεριά τους είναι δεξιά. αριστερά κοιτάει μόνο η κυρία Ελευθεριάδου, κύριε Μορφίδη. Μάλιστα. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας πραγματικά και βέβαια εσείς έχετε μια πιο σαφέστερη εικόνα και μια που μιλάτε και για τον νομό Καβάλλης, τον όμορφο αυτό νομό. Όλη η Ελλάδα βέβαια είναι όμορφη, τα πράγματα δεν είναι όμορφα όμως. Και βλέπουμε πραγματικά αυτά που ακούμε και από τα χείλη σας, κύριε Χολίδη, να αποτυπώνουν το ακριβές, την αλήθεια, στην ακρίβεια πραγματικά, και μας λυπεί γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά. Πραγματικά, πολύ σωστά είπατε την Καβάλα, όμορφο νομό. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες εδώ, ας την επισκεφτεί ο κόσμος το καλοκαίρι, να έρθει, αλλά δεν έχουμε υποδομές. Για τις υποδομές, τις ελλιπείς υποδομές του νομού Καβάλας και κάθε νομού και ολόκληρης της Ελλάδας ευθύνονται όχι μόνο αυτά τα τέσσερα πολιτικά ανδρίκελα, αλλά όλα τα 300 της Βουλής και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και όλοι και τα τζάκια τους, θα πω. Και τα τζάκια τους που διοικούν την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και έχουν φτάσει το χρέος στα 386 δισεκατομμύρια. Κύριε Μορφίδη, αλλά ας πάρουμε το πρόσωπο έναν έναν. Όπως είπαμε, για τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ας έρθει με τις φρεγάτες του, όπως είπα, και με τα ραφάλ του σε μια εκπομπή να δούμε αν μπορεί να με κερδίσει με τα πυρηνικά όπλα που μας έδωσε ο Αρτέμις Όρας. Όπως είπα, τα 600 δις, τα καταπιστέματα και τις μετοχές της Ανατολής. Εκεί, τον κύριο Παναγιωτόπουλο που τον είδα στην προεκλογική μου εκστρατεία το 2019, γιατί ο πολιτικός φορέας, να μάθουν οι Έλληνες πολίτες, ότι συμμετείχε στις εκλογές το 2019, στις 7 Ιουλίου, και το συναντώ στο Παλαιοχώρι Καβάλας. Όπως άκουσα, εκεί είναι, λέει, το άνδρο του Παναγιωτόπουλου. Το άνδρο. Εκεί πέρα. Το συναντώ σε ένα καφενείο, ένα σωρό κόσμο εκεί πέρα. Πέρασα και εγώ από εκεί πέρα με τον κρατικό προϋπολογισμό. Έδινα τα ψηφοδέλτιά μου και μιλούσα στον κόσμο. Και τον βλέπω και το λέω, κύριε Παναγιωτόπουλε, φάτσα κάρτα, τέτα τέτα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Λέω, κύριε Παναγιωτόπουλο, τα 600 δις είναι στον κρατικό προϋπολογισμό. Νόμο 4784 το 2000 που τα είχε υπογράψει ο κύριο Τσακαλώτος τότε. Ήταν επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι εκλογές που θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί ο κύριο Παναγιώτοπουλο με ρωτάει, είσαι, λέει, του Σόρα? Όχι, κύριε Παναγιώτοπουλο, δεν είμαι του Σόρα. Ο Σόρα είναι μαζί μου. Αλλά για να καταλαβαίνει, μόλι ακούσει τον αριθμό 600 δι, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για τον Αρτέμις Όρα. Αθώθηκε, κύριε Παναγιώτοπουλο, και ο κόσμο, και μπορούσα να τον κάνω ρεζίλι τον κύριο Παναγιώτοπουλο, στο καφενείο, στο Παλαιοχώρι, εκεί απέναντι από το σχολείο που έχει κάτω στο δρόμο, να τον έκανα ρεζίλι μπροστά σε καμιά πενταριά άτομα του που τον περίμενα εκεί στο καφενείο να ομιλήσει και να τον έλεγα: ο κύριο Παναγιώτοπουλο σα δουλεύει, τα 600 δις είναι στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν μιλάει τίποτα αυτό ο κύριο εδώ πέρα, γιατί έχουμε δανεισμό διπλάσιο του χρέου μα. Και τον κύριο, να πάμε τώρα στον κύριο Λαζαρίδη. Τον κύριο Λαζαρίδη τον είδα κάτω από το εκλογικό του κέντρο, στην οδό Μονίας και Παύλου Μελά, στη γωνία, εκεί στα ATM της Πειραιός, που γνωρίζει εδώ ο κόσμος της Καβάλας. Τον είδα πάλι το καλοκαίρι του 2019. Και λέω, κύριε Λαζαρίδη, ο κύριος Λαζαρίδης ήταν και σύμβουλος τύπου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Μητσοτάκη, πρωτού βγήκε πρωθυπουργός. Ήταν σύμβουλος τύπου. Και τον φέρανε καρφωτό εδώ στην Καβάλα να τον βάλουν στο ψηφοδέλτιο και να τον εκλέξουν, μοιράζοντας άπειρους φακέλους. Δηλαδή, όταν μοίραζα εγώ τους φακέλους στις πολυκατοικίες εδώ στην Καβάλα, 10 φάκελοι μεγάλοι, Λαζαρίδης Μακάριος, με πολλά ψηφοδέλτια ρηγμένα σε κάθε είσοδο πολυκατοικίας,
εδώ στην Καβάλα. Δηλαδή μια προπαγάνδα, να πω έτσι, ένα σπρόξιμο για τον κύριο Λαζαρίδη να εκλεγεί στην Καβάλα ο σύμβουλος τύπου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας τότε. Και ο κύριο Λαζαρίδη, μόλι του είπα για τα 600 δι στον κρατικό προπολογισμό, μου λέει ο καλύτερο να κυβερνήσει, λέει, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό μου είπε. Που το χρέο του αύξησε 70 δι. Αυτό που είναι ο καλύτερο να κυβερνήσει. Ναι, κύριε Λαζαρίδη, μπράβο σα. Συγχαρητήρια, κύριε Λαζαρίδη. Ο καλύτερο να κυβερνήσει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τον κύριο Πασχαλίδη από κάτω, αριστερά τα κουρασμένα παλικάρια, θα το πω. Τον κύριο Πασχαλίδη με το άσπρο μαλλί, είναι κάτι κουρασμένα παλικάρια. Αυτή εδώ πέρα ξαναβγαίνει ο Πασχαλίδη βουλευτή, ξαναβγαίνουν όπω και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Εμμανουλίδης, Μορφίδης, Παπαφιλίππου. Όλα αυτά είναι τα κουρασμένα παλικάρια της Καβάλας. Με άσπρα μαλλιά θέλουν να διοικήσουν τη χώρα μας. Έτσι και ο κύριος Πασχαλίδης, τον είδα στην οδό Παύλου Μελά και Κωστή Παλαμά και εδώ στην Καβάλα πάλι στην αγορά. Τον βλέπω στους πεζόδρομους μαζί με έναν σωματοφύλακα του. Τι είναι αυτός εκεί πέρα, τον ακολουθεί και κάνουν βόλτες μέσα στην αγορά της Καβάλας. Και τον πλησιάζω και εγώ μια φορά με τον κρατικό προορισμό. Το λέω, κύριε, τον είχα στην τσέπη τον κρατικό προορισμό, κύριε Μορφίδη, και το λέω, κύριε Πασχαλίδη, η ανεργία, λέω, κοντεύει στο 30%, λέω, δεν είναι στο 24% που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Πάνω από 30% είναι η ανεργία. Και ειδικότερα στους νέους, κύριε Πασχαλίδη, είναι πάνω από 40%. Και με λέει με τα χέρια έτσι ελεύθερα ο κύριος Πασχαλίδης, λέει, ό,τι μπορούμε κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και του βγάζω τον κρατικό προορισμό και λέω, εδώ λέω, που είναι δανεισμός 600 δις ολοστρόγγυλα, λέω, όσα λέει και ο Αρτέμις Σόρας. Τι έχετε να πείτε για αυτά, γιατί δεν τα κάνετε χρήση. Σιγά με τα κάνουν χρήση. Εδώ η Ελλήνος συνέλευση θα τα κάνει χρήση, αρκεί να μας εμπιστευτεί ο κόσμος και να καταλάβει την αλήθεια. Και τραβάει, έρχεται ένας παρατρεχάμενος του κυρίου Πασχαλίδη, τον τραβάει από το μανίκι και μόλις άκουσε για σώρα 600 δι, τον τραβάει από το μανίκι και τον παίρνει μακριά από μένα. Αυτό έζησα με τον Πασχαλίδη. Μάλιστα. Εδώ στην Καβάλα. Και με την κυρία Ελευθεριάδου, θα πω για να κλείσουμε κιόλας την εκπομπή μας. Η κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, που εκλέχτηκε με 7.708 σταυρούς, όπως λέει εδώ πέρα το site του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτή ήταν πρώτη πρώην δικηγόρος. Εγώ παλιά, αν ξέρετε, είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Έτρεχα με το ΠΑΣΟΚ να μας βάλει σε καμιά δουλειά. Τρέχαμε να κάνουμε θελήματα και να μπούμε σε κάποια εργασία. Έτσι, αυτό ήταν το αξιακό του ΠΑΣΟΚ. Εκεί. Και μετά μας λέγανε στο ΠΑΣΟΚ το ΑΣΕΠ Κωστάκη, ΑΣΕΠ Κωστάκη. Τα πολιτικά ανδρίκια του ΠΑΣΟΚ είναι και αυτά. Τώρα, όποτε με βλέπω τα πολιτικά ανδρίκια του ΠΑΣΟΚ, όπως και αυτά, την Νέα Δημοκρατία, αλλάζουν πεζοδρόμιο. Αλλάζουν πεζοδρόμιο. Δεν μπορούν να με αντιμετωπίσουν δηλαδή, τα πυρηνικά όπλα του Αρτέμις Σόρα. Και εδώ η κυρία Ελευθεριάδου, όταν ήμουν ταμείο στην Τράπεζα Πυρεώσεις, στο κατάστημα Χφαλήρου Καβάλας, έρχεται το 2016 στο ταμείο μου εκεί πέρα. Και εγώ ήξερα ότι ήταν δικηγόρος από το ΠΑΣΟΚ που την γνώρισα. Τη λέω, κυρία Ελευθεριάδου, τα 600 δις τότε δεν ήταν στον κρατικό προϋπολογισμό. Το 2017 τα είδαμε πρώτη φορά ως πιστωτικά έσοδα. Και τη λέω την κυρία Ελευθεριάδου, λέω, αθωώθηκε ο Σόρας, λέω, με την απόφαση 67-650 του 2013, λέω. Τα 600 δις υπάρχουν. Και η Τάνια Ελευθεριάδου, αν δεν ήξερε κάτι από αυτό σαν δικηγόρος, δικηγόρος είναι, δεν ξέρεις τη τελεσίδια απόφαση που αφορά τη χώρα σου. Τι σας απάντησε. Και βουλευτής. Εκεί πέρα και με λέει η κυρία Ελευθεριάδου, Κώστα, λέει, ήξερε προσωπικά. Ο Σόρας, λέει, θα κατεβάσει κόμμα. Γιατί το είπε αυτό η κυρία Ελευθεριάδου. Κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, σας προκαλώ και εσάς σε μια τοπική εκπομπή εδώ πέρα, ή στο Σέντερ ή στο ένα Καβάλας, στο ένα Channel Καβάλας, να μου πείτε γιατί μου είπατε τότε αν ο Σόρας θα κατεβάσει κόμμα. Γιατί να κατεβάσει ο Σόρας, αν τα 600 δεν είναι καλά, όπως λέτε. Άρα τα 600 είναι καλά, κυρία Ελευθεριάδου, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς οι δικηγόροι, όπως και ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι δικηγόρος εδώ πέρα. Καταλάβατε, κύριε Μορφίδη, αυτά τα πολιτικά ανδρίκελα που δεν έχουν βούληση να μιλήσουν για τα 600 δις, να κάνουν επερωτήσεις στη Βουλή, όπως έκανε ο κύριος Νικολόπουλος από την Πάτρα, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Νικολόπουλος, που μπράβο του που ζήτησε να του αρθεί και ασυλία για αυτή τη τόσο σοβαρή υπόθεση με τον Αρτέμις Σόρα, δεν δέχτηκε η Βουλή να αρθεί η ασυλία του Νικολόπουλου, γιατί θα τους έπαιρνε παραμάζωμα όλους εκεί μέσα. Και αυτά εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα που βλέπει ο κόσμος, ο καβαλιώτης ψηφοφόρος στην οθόνη του. Κύριε Μορφίδη, αυτή δηλαδή ήταν η εμπειρία μου με αυτά τα πολιτικά ανδρίκια μέσα στην Καβάλα και ο κόσμος να μην τα ξαναεμπιστευτεί στις επόμενες εκλογές. Να συνοψίσουμε λοιπόν τα λεγόμενα που έχετε πει στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, κύριε Χολίδη, και να δούμε ότι πήρατε λοιπόν και από τους τέσσερις μία σαφέστατη απάντηση. Τέτα τέτ, κεφάλι με κεφάλι. Στα γαλλικά, τέτ είναι το κεφάλι. Κεφάλι με κεφάλι. Λοιπόν, όλοι αποφύγαν την καυτή πατάτα. Με συγχωρείτε, αλλά έτσι. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Δικαιολογίες και το ένα το άλλο.
Ξέρετε, θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε ξεκάθαρα και θα ήταν προς εκτίμηση και να μπορούσαν να το τεκμηριώσουν αν υφίστανται ή αν δεν υφίστανται. Αλλά η απάντηση ήταν και στις τέσσερις περιπτώσεις το όνομα Αρτέμις Σόρας. Μπράβο. Και 600, αυτό πάει μαζί. 600 και Αρτέμις ναι. Σόρας πάει μαζί. Πάει μαζί. Είπαν ναι. χωριστά αυτά. Ακριβώς. Και όπως μας... και η Ελλήνων Συνέλευση Αρτέμις Σόρας. Όταν και είχα πάει, θυμάμαι δηλαδή στις εκλογές, σε κάθε εκλογικό τμήμα, σε κάθε σχολείο εδώ στο, στην πόλη της Καβάλας, όσα πρόλαβα βασικά, όχι σε όλα της Καβάλας, και έμπαινα μέσα, συστηνόμουν, έδινα χειραψία στο δικαστικό επιμελητή που ήταν σε κάθε εκλογικό κέντρο και έλεγα Χολίδης Κωνσταντίνος, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμις Σόρας. Άρα το Ελλήνων Συνέλευση και το Αρτέμις Σόρας πάει μαζί, κύριε Μορφίδη. Γιατί? Γιατί είναι οι μόνοι που μπορούν να εκταμιεύσουν τα 600 δις. Είναι οι μόνοι που μπορούν να τραβήξουν χρήματα για εξάλληψη της ενεργείας για 49.000 έργα από την Παγκόσμια Τράπεζα, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί έχει τις εγγύησεις. Αυτοί είναι διαχειριστές και δεν έχουν. Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα είναι διαχειριστές και δεν έχουν τις εγγύησεις και είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που μπορεί να εκαθαρίσει την Τράπεζα της Ανατολής, που είναι συγχωνευμένη μέσα στην Εθνική Τράπεζα από το 1932 και ποτέ εκαθαρισμένη. Είναι συγχωνευμένη και ποτέ εκαθαρισμένη. Δεν υπάρχει θέα εκαθάρισης. Καταλάβατε, κύριε Μορφίδη. Αυτοί δεν λένε την αλήθεια στον κόσμο που έχει τεράστια περιουσία το έθνος των Ελλήνων που εκπροσωπείται νόμιμα με τον πολιτικό φορέα, το συνταγματικό όχημα Ελλήνων Συνέλευσης. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα λοιπόν μόνο για εσάς με προσωπικά βιώματα και μόνο για, το, για την όμορφη Καβάλα μας. Αν φανταστούμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλη την επικράτεια, από ό,τι φτάνει εδώ στην εκπομπή μας, δεν δίνουν κάποια σαφέστατη απάντηση για να γνωρίζει ο κόσμος. Και αυτό βέβαια πάει ο νους μας κάπου αλλού. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Μάλιστα. Συμφωνώ, κύριε Μορφή, και για να κλείσουμε με αυτό, βεβαίως, ότι σε όλη την επικράτεια συμβαίνει με όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων σε όλους τους νομούς της Καβάλας. Ξέρουν όλοι την αλήθεια, γιατί έχουν ενημερωθεί εξοδίκως από, από τον Αρτέμις τώρα στα γραφεία, τα κεντρικά γραφεία του κάθε κόμματος στην Αθήνα. Όλοι έχουν ενημερωθεί, όπως και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ο πρόεδρος του Αλίου Πάγου. Άρα να μην εμπιστευτούν από κανένα ανδρίκελο πολιτικό κάθε νομού της Ελλάδας, ο Έλληνας πολίτης να μην εμπιστευτεί κανένα από αυτά. Να εμπιστευτεί την Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί μπορεί να δώσει τεράστια ανάπτυξη στην Ελλάδα με την εξάλληψη της ενεργείας, την ολοσχερή αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, δωρεάν ρεύμα νερό, δημόσια αγαθά και, σαν ανακούφιση και αποζημίωση, 20.000 ευρώ κατάθεση σε κάθε Έλληνα πολίτη σε τραπεζικό λογαριασμό για ανακούφιση και στήριξη για όλους τους Έλληνες πολίτες ενήλικες που είναι εγγεγραμμένοι στους επόμενους εκλογικούς καταλόγους. Είστε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω έτσι θα κλείσουμε. Μας δώσετε όλη αυτή την πληροφόρηση που χρειαζόμασταν πραγματικά και βγήκαν θετικά πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι στην κρίση του καθενός ακροατή-ακροάτρια που μας έχει ακούσει μέσα από αυτό το μέσον και ευχόμενοι βέβαια να μας δώσουν και οι τέσσερις μία απάντηση και θα ήταν χαρά βέβαια να ακούσουν και οι πολιτικοί. Αυτό επιζητούμε κι εμείς, να ακούσουν και να έρθουν λοιπόν να πάρουν βήμα και να... σε οποιοδήποτε μέσο όπως έχετε πει και να δώσουν μια απάντηση. Και τελειώνουμε αυτό. Είπατε να δώσουν μια απάντηση. Ας τολμούν, ας δώσουν. Ας τολμούν, ας δώσουν αυτά τα πολιτικά αντρικαλά. Τα βλέπετε. Ας τολμούν, ας δώσουν πολιτικά αντρικαλά. Στις επόμενες εκλογές τους συμβουλεύω να φορέσουν πανοπλία γιατί, και να κυκλοφορούν στους δρόμους με πανοπλία γιατί ο κόσμος θα τους πάρει με τις πέτρες. Ο κόσμος θα τους πάρει με τις πέτρες με αυτή την αγανάκτηση που έχει. Εδώ θέλω να τελειώσω με αυτό, κύριε Μορφίδη. Και να δώσουμε την αισιοδοξία στον Έλληνα πολίτη ότι έρχονται καλύτερες μέρες μόνο με την Ελλήνων Συνέλευση, τον πολιτικό φορέα του έθνους. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χολίδη, και θα ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε και πάλι που ανταποκρίνεστε σε κάθε καλέσμά μας άμεσα για να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο με όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε κάθε φορά. Ευχαριστώ και εγώ. Δύναμη φως σε όλους. Δύναμη φως και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έτσι λοιπόν, χαιρετούμε και εσάς αλλά και τον καλεσμένο που είχαμε πριν λίγο στην γραμμή μας, τον κύριο Χολίδη Κωνσταντίνο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Καβάλας. Καλή συνέχεια σε όλους σας.